είστε εδώ. Να σας αποκαλύψω τους λόγους. Δεν υπάρχουν οι λόγοι. Αυτό το πρόγραμμα γίνεται εδώ και 6 χρόνια. Εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκης, σε όλη την περιφέρεια και τα νησιά, 6 χρόνια τώρα, με αυτόν τον χρόνο, γίνεται αυτό το πρόγραμμα, όπου το στηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από εκεί και ύστερα πήραμε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και γίνεται αυτό το... έχουμε μία κάλυψη, δηλαδή γίνονται 17 παρουσίες εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκης και 3 τουρνουά, ένα γυναικείο σε διάφορες πόλεις αυτά. Φέτο το γυναικείο θα πάμε στο Βόλο, όπου βρήκαμε γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Και κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πρόγραμμα με αυτές τις δυνατότητες, όπου είναι πολύ σημαντικό βασικά και για μένα. Ο χορηγός είναι χορηγός, εντάξει, πήραμε την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ τώρα να πω ότι ξανά νιώσα και ξαναπαίζω ποδόσφαιρο, βάζω τα καλύτερα γκολ, γιατί ό,τι μπήκανε γκολ δεν ήταν όλα καλά, ήταν και τυχαία, ήταν και κατά λάθος. Τα καλά όμως είναι τώρα. Και έτσι βρέθηκα, βάλαμε και το τυχείο φέτος, γιατί έχουμε πάει στα υπόλοιπα νησιά ή θα πάμε πάλι, γιατί το πρόγραμμα έχει την έγκριση ότι θα γίνεται όσο εγώ μπορώ να κάνω αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα το δούμε μετά, και από εκεί θα βγάλετε και τη σημαντικότητα αυτού της παρουσίας μου εδώ, γιατί το θέμα είναι ότι αν είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε, δεν είναι αυτό. Εγώ για τη δική μου μεριά είναι, σας είπα ότι τώρα αισθάνομαι ότι περνάω καλύτερα. Να φανταστείτε ότι δεν ξέρω και πότε παίζει η ΑΕΚ, ρωτάω και μου λένε, ας πούμε, για να πάω να δω ή την τηλεόραση ή αυτό. Γιατί πράγματι με έχει απορροφήσει, είναι λίγο κουραστικό, γιατί μπορώ να πάω σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχουν νησιά που δεν βρέχει, χιονίζει, δεν μπορούμε να πάμε και αλλάζουμε τα προγράμματα και λίγο έχουμε πρόβλημα εκεί, αλλά η κούραση δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό που γίνεται. Στόχος λοιπόν του προγράμματος είναι η προαγωγή του αθλητισμού, η προαγωγή του ποδοσφαίρου. Είναι το fair play, το εφαγωνίζεστε, γιατί εγώ δεν έχω πάρει ποτέ κόκκινη κάρτα και φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να πούμε στα παιδιά. Και βέβαια εγώ κάνω σκέψεις, τώρα είναι, αυτό το κάνω μόνο εγώ, ενώ έπρεπε να το κάνει το Υπουργείο Αθλητισμού, και έχουμε πρωταθλητές Ευρώπης που αξιόλογα παιδιά αθλητές, τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ τώρα αισθάνομαι ότι με χρησιμοποιούν, με πληρώνουν, δεν λέω, δεν κάνω αυτό, αλλά το κάνω, και πρέπει, έχουμε τόσες αξίες του αθλητισμού τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ένα... Έτσι, γιατί εγώ λέω, καλά έκανα τώρα, δεν είναι τίποτα. Εγώ θα ήθελα να ήταν και άλλοι μαζί μου ή και άλλοι σε άλλη περιοχή τώρα, για να προλάβουν τα παιδιά. Ωστόσο, ο σύγχρονος επαγγελματίας σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να διαθέσει έστω και τον ελάχιστο χρόνο σε αυτή τη δουλειά. Οπότε, μάλλον είναι προτιμότερο να αναλάβουν αυτό το ρόλο οι βετεράνοι, τουλάχιστον έχουν περισσότερο χρόνο να το κάνουν. Νομίζω, ναι, δεν είπα. Όταν λέμε πρωταθλητές Ευρώπης, όσοι σταματήσαν και είναι και έχουν τη δυνατότητα, πρέπει να υποχρεωτικά να τους χρησιμοποιήσουν. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν υποχρέωσή μας. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή, πρόκληση, να έχουμε κοντά μας τον Μίμη τον Παπαϊωάννου. Ο σκοπός επίσης σας είπε ποιος είναι, να ενημερωθούν τα παιδιά γύρω από το ποδόσφαιρο, την ιστορία. Θα γίνει και μια διαλογική συζήτηση μετά, με σκοπό να βγουν θετικά αποτελέσματα από αυτή την ημερίδα σήμερα, από αυτή τη συνάντηση. Θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους νέους ανθρώπους, να βοηθήσουν, να λύσουν απορίες, να τους δείξουν και να τους πούν κάποια ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Παπαϊωάννου θα εστιάσει στο εφαγωνίζεσαι, στους αθλητικούς χώρους. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί το εφαγωνίζεσαι δεν είναι ζητούμενο μόνο στον αθλητισμό. Το εφαγωνίζεσαι πρέπει να είναι κανόνας και νόμος ζωής για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα του δώσω τον λόγο.
αρχής που οργάνωσαν αυτήν εδώ την επίσκεψη. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα προβλήματα, αλλά εάν θα προσέξετε λίγο για να ακούσετε, για να μπορεί να έχετε και εικόνα, θα δείξουμε ένα φοιτητή. Υπάρχουν γκόλοι, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τους δούμε, να δούμε τι είπαν οι συνεντεύξεις. Εάν προσέξετε καλά, θα μπορείτε μετά το DVD για να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Και θα γίνουν και ερωτήσεις όποιος θέλει ή αν έχει κάποιος απορίες. Σχετικά με τον αθλητισμό θα το φέρει πλέον και το φαγωνίζεστε. Και το ποδόσφαιρο.